Είναι αδιανόητο να σχεδιάζεται η εξόριξη ενό ορυκτού από έναν τόπο χωρί να προκύπτει ωφέλεια για τον ίδιο τον τόπο, τονίζουν σε επιστολή του Σικάτη και των Πετροτών, την οποία απέστειλαν στην Επιτροπή Αγροτική Οικονομία και Περιβάλλοντο τη Περιφέρεια εν ώψη τη συνεδρίασή τη. Στη συνεδρίαση θα εξεταστεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη εταιρεία Όλυμπο Βιομηχανικά Ορυκτά, που ενδιαφέρεται για την εξόριξη του ζώληθου στη θέση Κόκαλο σε έκταση μεγαλύτερων 83 στρεμάτων. Σημειώνεται ότι επί τη μελέτη έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά η αρμόδια διεύθυνση ανάπτυξη τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Η επιστολή κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του Περιφερειακού Συμβούλου, του Βουλευτέ Εύρου και τον Δημεροχωριστειάδο, στου οποίου γίνεται επίση γνωστή η πάγια θέση των κατοίκων να γίνεται η επεξεργασία του ζυόλιθου στην περιοχή των Πετροτών, ώστε να δημιουργηθούν θέσει εργασία και να αποτελέσει η επένδυση πόλο ανάπτυξη. Οι κάτοικοι θεωρούν επίση απαράδεκτο να γίνουν εξορίξει στην περιοχή του φυσικού μνημείου τη Μαύρη Πέτρα αλλά και στα αρχαία λατομεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση όπου σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία. Συναγερμό σήμανε στι κτηνιατρικέ υπηρεσίε τη Περιφερειακή Ενότητα Σερών μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα οζόδου δερματίτιδα που εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικέ μονάδε. Όπως δήλωσε στην Ερτησερόνο ο κτηνίατρος Γιώργος Δάγκος από την Κυριατρική Υπηρεσία, τα κρούσματα οζόντους δερματίτιδες εντοπίστηκαν ένα σε μονάδα 400 βοηδών στην Ιγρήτα, δύο σε μονάδα 117 βοηδών στην περιοχή Σχιστολίθου και δύο σε μονάδα 70 βοηδών στην περιοχή Λιθοτόπου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, τα ζώα δεν είχαν εμβολιαστεί και τις επόμενες μέρε θα θανατωθούν όλα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Η λιμώδη στο ζώο της δεν με το τσίπι με κουνουπιού, και ενώ δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, αν προσβάλλει στο και ένα ζώο, τότε θα πρέπει να θανατωθεί ολόκληρο το κοπάδι. 46 συσκευέ μέτρη συγκέντρωση ραδονίου σε κατοικίε εντό των διοικητικών ορίων του Δήμου θα διανύει ο Δήμο Καβάλα σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια σε ενδιαφερόμενου δημότε. Από τι μετρήσει που θα γίνουν θα προκύψουν ακριβή αποτελέσματα για τη συγκέντρωση ραδονίου σε εσωτερικού χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι δημότε Καβάλα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντο του Δήμου Καβάλα για πληροφορίε περί τη διαδικασία μέτρηση στον χώρο του και εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη μέτρηση. Σε μια εποχή που ο φαρμακευτικός κλάδος πλήττεται καθοριστικά από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, μάχεται για να επιβιώσει και αγωνίζεται για να διατηρήσει το κοινωνικό πρόσωπό του, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Ανοίγουμε του ορίζοντες του ελληνικού φαρμακείου», θεσμοθετώντα το πρώτο φαρμακευτικό συνέδριο των έξω νομών της περιφέρειας. Το συνέδριο θα υλοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Μαΐου αντίστοιχα, στο ξενοδοχείο Αρκάντια στην Κομοτήνη. Στόχος του είναι να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη φαρμακευτική περίθλεψη και το ελληνικό φαρμακείο και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Το συνέδριο αυτό απευθύνεται τόσο στους περισσότερους από 800 φαρμακοποιούς από τους νομούς Δράμα, Σεύρου, Σερών, Καβάλα, Ξάνθης και Ροδόπης, αλλά και από όλα τα μέρη της χώρας, καθώς και από τους γειτονικούς νομούς της Ανδριανούπολης της Τουρκίας και του Κίρτσαλη της Βουλγαρίας.